Γεια σα, Πάρη. Γεια σα, Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Καλά είμαι. Ωραίο, Ζιβάγκο. Ευχαριστώ. Είμαι ο Δόκτωρ Τζιβάγκο σήμερα. Ακριβώ. Τι Πώς... ήταν το Δόκτωρ Τζιβάγκο, Ταινία. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι σαν διαφήμιση στο Star. Το Δόκτωρ Τζιβάγκο. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Έκανε, ενώ ήταν διαφήμιση προϊόντο, α πούμε, ή ήταν. Όχι, νομίζω για, για ταινία. ταινία, για, ταινία νομίζω κάτι... για, για ταινία. Anyway. Νομίζω, εμεί το λέμε κιόλα Ζιβάγκο κανονικά, λέγεται Τέρτλνεκ. Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί και καλά είναι το καβού, κύριε παιδί μου. Όχι, είναι μάλλον όπω είναι η χελώνα που πετάγεται κάπω ο λαιμό μακριά, ξέρω εγώ. Σου λέει ιδέα, ακούστηκε αυτό, ναι. Δεν ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ πούμε, να σου πω την αλήθεια, με την ετοιμολογία του Σβάγκο στα Λεγικό. αγγλικά. Το Σβάγκο νομίζω είναι γαλλική λέξη. Δεν ξέρω. Σε ο... μας πώς πώ λέγεται, ψηλό λαιμό. Δεν ξέρω. Μπλούζα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι, δεν είμαι καθόλου καλό με αυτά. Και γενικά Πολύ πρώτη άρχισα να ξαναφοράω ζιβάγκο Γιατί όταν ήμουν μικρό, με ενοχλούσαν απίστευτα στο λαιμό. Και ακόμα δεν με τρελαίνουν, αλλά βολεύουν στο κρύο στη μηχανή. Γιατί είναι, είναι σαν να φοράζει λεμουνιέρα με τρένα. Ναι ναι, 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 ναι. <laughs> Ακριβώ. Πώ είμαστε, τι λέει. Καλά, μου Γενικά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ζώρικο ο καιρό προηγούμενο. Και τώρα, ναι. κάπου αυτή η εβδομάδα, κάπω δεν αισθάνομαι χάλι μαύρο. Οκ. Okay. Ναι. Έφαγα σήμερα για το, το tier gas, όμως, ναι, και το τυργκά, gas μου σαν καλοπαιδί. Ναι, πώ τα κατάφερε και έφαγε gas, Καλυπέτη. Εντάξει, δεν έφαγα. μην το ναι. λέμε έτσι. Απλά επειδή έπαιξε σήμερα πάλι επεισόδια και ήταν, ε, ήμουν στο γραφείο. Ναι. Σνήφαρα λίγο έτσι για να. Εντάξει. Για το καλό σου. Ε, είμαι χαρούμενο γιατί ετοιμάζουμε ένα γυαλισματάκι στο βόλτι που έχει mm -hmm. βγει σχεδόν ολόκληρο. Και παρατηρούσα για άλλη μία φορά το νόμο του Παρέτο ότι το 80% του χρόνου θα το φάει το 20% τη δουλειά. Mm -hmm. Και βλέπω. Oh, το 20% τη της δουλειά εννοεί σαν, σαν. σαν feature. Set. okay. σαν λειτουργικότητα. Ναι, σαν λειτουργικότητα. Και βλέπω δηλαδή τώρα που στην ουσία δεν βάζουμε καινούργια λειτουργικότητα εκτό από ένα-δύο μικρά πραγματάκια, αλλά συμμαζεύουμε γύρω-γύρω πραγματάκια που έχουμε βρει εμεί. Πόσο. Πρώτα απ' όλα, πόσο μα έχει το γυάλισμα σε ένα προϊόν, δηλαδή να φροντίσει οι λέξει να είναι consistent, δηλαδή σε όλο το προϊόν, να είναι η συμπεριφορά άλλου πρέπει, να. Και όλο αυτό τρώει χρόνο και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα σήμερα από το πρωί μέχρι τώρα που έχουμε κάνει merge τρία, ξέρω εγώ, pull request κάπου εκεί, που τα οποία φαινομενικά είναι μικρά, όταν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά στο πώ νιώθει την εφαρμογή όταν τα χρησιμοποιεί. Έχει πάρα πολύ σημασία να γυαλίζει αυτό που φτιάχνει. Επίση, νομίζω ένα πολύ συνδυσμένο λάθο που κάνουμε σε τέτοιε περιπτώσει είναι ότι αρχικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γνώση του προϊόντο. Οπότε, όταν ελέγχουμε ένα προϊόν πόσο καλά δουλεύει, το κάνουμε με γνώμονα αυτό. Οπότε, όταν μπαίνει ένα καινούριο πελάτη, χρήστη, οτιδήποτε άλλο μέσα στην εφαρμογή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στα παπούτσια του. Και πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να το κάνει. Πάρα πολύ δύσκολο. Όπω επίση κάτι που παρατηρώ ότι πολλέ φορέ ξεχνάμε να κάνουμε είναι το ότι δεν πέφτει πάντα στην ίδια οθόνη σαν πρώτη οθόνη ο τελικό πελάτη. Τι εννοεί. Ενώ ότι για παράδειγμα, ωραία, μπαίνω εγώ στην αρχική, πατάω login, μπαίνω στο login, μπαίνω στο dashboard, πατάω το vault μου, για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, αντιγράφω το link. Τι γίνεται αν εγώ πάρω όμως ένα, ε, ένα vault για να το γεμίσω αυτό, Α, αυτό ναι, ναι, αυτόματα ναι, ναι. είναι μια, ένα διαφορετικό ταξίδι. Τι γίνεται αν μου έρθει ένα email ότι γέμισε το Vault μου, το πήρε είναι από, τα τελευταία, από τις τελευταίες λειτουργίες που βγάλαμε στο Vault και εγώ μπω και δω με τη μία το Vault αυτό. Mm. Πώς πηγαίνω από εκεί πέρα πίσω. Το οποίο αλλάζει πράγματα. Όπω για παράδειγμα, κάτι άλλο που παρατήρησα εγώ στο Vault και το συζητούσαμε για το πώ θα το φροντίσουμε είναι Έχω κάνει ήδη login εγώ, άρα λοιπόν με το που μπω εγώ στο Vault, αυτόματα δεν έχω το κουμπί που λέει πε στο Vault πάνω δεξιά. Mm. Πώ πω στο dashboard με εύκολο τρόπο. Δηλαδή, αρχίζει και βλέπει ότι τελικά τα σενάρια δεν είναι ένα. Δεν είναι πάντα γραμμικό ο τρόπο με τον οποίο mm. αλληλεπιδρά κάποιο με μια εφαρμογή, αλλά είναι. Έχει τόσο πολλά παρακλάδια και έχουν όλο τόσο σημασία. Έχει σημασία ποιο είναι το... η κατάσταση του κεφαλιού μου όταν μπαίνω να γεμίσω ένα Vault. Mm. Ποια είναι όταν μπαίνω και βλέπω ένα βόλτι. Δηλαδή, όλα αυτά. Mm. Ο δρόμο είναι πολυσχηδή. Πο, νομίζω, πο, πο, πο. νομίζω, πιστεύω πω είναι, πως είναι, η λέξη. Αλλά ναι, ναι, εννοείται. Ένα άλλο το οποίο είδαμε είναι το, το ένα άτομο που δουλεύουμε στην εταιρεία. Ε, τυχαίνει και έχει έναν πιο αργό υπολογιστή. Και είδαμε για παράδειγμα ότι η οθόνη που σου παράγει το private key, το οποίο χρησιμοποιείται για να αποκρυπτογραφεί τι πληροφορίε που σου έχουν στείλει, το οποίο ζει μόνο τοπικά στον υπολογιστή σου, όποιο παράγεται, η διαδικασία παραγωγή του είναι πάρα πολύ αργή. Και μπορούσε εσύ σε αυτόν τον χρόνο, σε αυτόν τον υπολογιστή, να πατήσει το κουμπί και να γίνουν περίεργα πράγματα. Ναι, ήταν ένα, ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ναι. πώ έφτανε κάποιο στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπου το, το κλειδί, το αντί να βγει ναι. σε Morphe, που είναι το JWK, το, το πρότυπο το οποίο ακολουθούμε, έβγαινε σε HTML. Πό, 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 πό. Το οποίο θα το. Θα το φτιάξουμε με καινούριο υπολογιστή. Εντάξει, φτιάξαμε και Όχι, το bug. Το δεν φτιάξαμε, δεν... ναι. Απλά το, το εξηγήσει εκείνη τη στιγμή. Είναι μια κατάσταση, για παράδειγμα, αυτή. Είναι μια κατάσταση. Τι γίνεται αν εγώ αφήσω το, τη διαδικασία εγγραφή μου στη μέση. Mm. Mm. Από πού ξεκινάω μετά. Mm. Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Θα ξεκινήσουμε τι ανακοινώσει από σήμερα, δηλαδή μια μέρα πριν από αυτό το επεισόδιο. Ενώ... Με μπέρδευσε τώρα. Όχι. Λέω ότι μία μέρα σήμερα που γυρίζουν, που είναι μία μέρα πριν το επεισόδιο. Ναι. Ε, θα βγάλουμε ένα blog, πώ μου να πούμε λίγο για, την, ε, για τα email notifications που έχουμε ετοιμάσει και όλα αυτά. Α, εννοεί για το. Για το Volt. Για το Volt, γιατί βάλαμε μία λειτουργικότητα τώρα που σου βγάζει. Έχει ένα. Μου αρέσει το changelog σαν ε, ονομασία. Σε χάλασε που το έγραψε updates. Όχι, δεν με χαλάει Λυβάνη. το. Ενώ σαν. Ε, ε... Σαν τρόπο, ότι είναι κάτι παρα... δεν είναι απαραίτητα κάτι μεγάλο mm. και κάτι εκτενέ, είναι κάτι ναι. το οποίο μπορεί εκεί πέρα όμω με μια γρήγορη ματιά να δει τα νέα mm -hmm. πούμε, για το τι παίζει. Mm -hmm. Πολύ ωραία. Ε, Παρ' όλα αυτά, θα πω εδώ για να το θυμόμαστε: θα βάλω ένα link από τον blog μα που είχα γράψει πριν κάποια χρόνια, και αυτό θα είναι και η πρότασή μου στο τέλο. Ένα κομμάτι αυτού του link. Είναι... Είχα γράψει ένα άρθρο για τη σημασία του να γυαλίσει το προϊόν το οποίο βγάζει mm -hmm. προ τα έξω. Και μέσα εκεί έχω ένα βίντεο το οποίο είναι από τη Λάικα. Η Λέισα, δεν ξέρω πώ προφέρεται εγώ Λάικα, τη λέω. Είναι μια εταιρεία. Mm -hmm. Με τι κάμερε. Ακριβώ, ναι. Η οποία κάνει εξαιρετικέ κάμερε. Και έχει ένα το οποίο το λέει η πιο βαρετή διαφήμιση ever, κάπω έτσι το βίντεο. Και είναι ένα βίντεο που γυαλίζουν, είναι το τελευταίο βήμα πριν ετοιμάσουν την φωτογραφική μηχανή για να την πακετάρουν, mm -hmm. που είναι το γυάλισμα. Που κάθεται ένα τύπο και τη γυαλίζει στο χέρι μία ώρα. Και αυτό είναι η διαφήμιση τη Λάικα. Like για να σου δείξουν μάλλον την προσοχή ναι. και την ναι. φροντίδα που βάζουν σε ναι. κάθε μηχανή. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Όχι ωραία φάση. Για πε, σε απασχολεί κάτι αυτόν τον καιρό ή θα. Δεν θα συζητήσουμε για γυάλι με προϊόντο και. Α, α ναι. Βεβαίω. Αν ναι. ναι, ότι εκεί το πήγαινε. Εγώ είμαι πολύ, πολύ χαρούμενο γι' Ναι, Έχω γιατί... πάρει φορά. Έχω ετοιμάσει και πράγματα που θα πούμε. Βεβαίω. Ξεκίνα να πει πιστεύω ότι ένα σημαντικό κομμάτι του γυαλίσματο είναι του πότε γυαλίζει το προϊόν. Το οποίο έχει σημασία να το πιάσουμε. Πότε γυαλίζει ένα προϊόν, Όχι στην αρχή. Και τι εννοώ. Έχει σημασία στην αρχή το προϊόν να βγει και πρέπει να περνάει τη βάση mm -hmm. ασυζητητή. Πιστεύω όμως ότι το γυάλισμα το οποίο κάνει το προϊόν πρέπει πρέπει και έχει να κάνει πάντα και με τη χρήση που δέχεται. Και αυτό έχει να κάνει και με εξωτερικούς παράγοντες, με άλλους χρήστες, άλλους ανθρώπους, δηλαδή να πάρεις το input, δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει... Γι' αυτό οι εταιρείε βγάζουν και αυτά τα private betas κάποιες φορές, αυτό είναι που mm -hmm. θέλω να πω, δηλαδή πρέπει στην αρχή να πάρεις λίγο input, να πιάσεις λίγο πώς επικοινωνεί ο χρήστης με αυτό το οποίο φτιάχνεις. Και αυτό θα Ενημερώσει το γυάλισμα. Εμά τουλάχιστον το έχει ενημερώσει σίγουρα. Ναι, έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ταιριάζει και λίγο με το επεισόδιο που είχαμε κάνει για το overengineering mm -hmm. ε, πριν από δύο-τρία επεισόδια, όπω ήταν. Mm -hmm. Όπου στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι έχει σημασία <coughs> να κάνει καλύτερο στην αρχή. Mm -hmm. Και στην πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνει είναι να κάνει το προϊόν να δουλέψει. Ένα προϊόν το οποίο δεν δουλεύει είναι και είναι φανταστικά γυαλισμένο, είναι άπειρε φορέ χειρότερο από ένα προϊόν που δουλεύει και είναι αγιάλιστο. Άρα πρέπει να, να στο σημείο και να πεις ότι αυτό το προϊόν τώρα είναι χρηστικό. Μπορώ να κάνω το βασικό του σκοπό, το hot dog. Ναι. Έχει λουκάνικο και ψωμί. Μπορεί το ψωμί να είναι έτοιμο, μπορεί το λουκάνικο να είναι άπιστο, αλλά είναι hot dog. Ναι, είναι Αν hot dog. Αν πάρω την καλύτερη μαγιονέζα, την καλύτερη κέτσαπ, τα καλύτερα όλα τα υλικά και τα αφήσω σε ένα ράφι, αυτό δεν έχω ντόλ. Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ 100%. Πε μου, θα σου πω, ποια πιστεύει ότι είναι τα. όταν μιλάμε για γυάλισμα, γιατί μιλάμε. Όταν μιλάμε για γυάλισμα, συνήθω έχουμε στο μυαλό μα το να είναι οι οθόνε λίγο πιο ωραίε και το κείμενο και αυτά. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πράγμα στο γυάλισμα είναι να πα και να δει διαφορετικά σενάρια χρήση. Διαφορετικό, διαφορετικά ταξίδια που θα πάρει ο τελικό καταναλωτή μέσα στο προϊόν αυτό, και να δει πώ μπορεί να πλοηγηθεί, πώ μπορεί κάθε φορά. Ένα πολύ ωραίο σενάριο που είχαμε κάνει όταν είχαμε μιλήσει με τον Σωτήρη που είχε έρθει από εδώ και μα είχε κάνει ένα, ένα μονόρο δύο ώρε ήταν mm. για, για UX, ήταν το ότι κάθε φορά πρέπει να ξέρει ποια είναι η κατάσταση στο κεφάλι του τελικού καταναλωτή. Δηλαδή, όντα σε μια οθόνη. Αυτή τη στιγμή έχει ένα συγκείμενο, έχει κάποιε πληροφορίε που έχει αντλήσει γενικότερα από το προϊόν, μέχρι εκείνη τη στιγμή και κάποιε πληροφορίε που του δίνει σε εκείνη τη στιγμή. Αυτό καθιστά μια κατάσταση στο κεφάλι του. Και σύμφωνα με αυτή την κατάσταση θα πάρει αποφάσει και θα καταλάβει το τι κάνει το κάθε κουμπί, Ποια είναι η επόμενη ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλέ φορέ λοιπόν εμεί ξεχνάμε το ποια μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση του, του πελάτη. Τι ξεκίνησα να απαντάω, δεν θυμάμαι. Το ερώτημα ήταν. Τι είναι το γυάλισμα, τι αφορά το, το γυάλισμα. Το γυάλισμα λοιπόν είναι να πα και να πάρει σε κάθε οθόνη το ποια είναι αυτή η κατάσταση του, που υπάρχει στο κεφάλι mm. του, του πελάτη εκείνη τη στιγμή, mm. και να δει τι του λείπει στα πληροφορία, τι χρειάζεται να καταλάβει και ποιο είναι ο καλύτερο και πιο εύκολο τρόπο να πάει στην επόμενη κίνηση. Την έχει κάνει την επόμενη κίνηση, εκεί είναι. Το, ο κώδικα που πάει και κα, κρυπτογραφεί το μυστικό και το στέλνει ή το αποκρυπτογραφεί για να σου το δείξει, είναι εκεί, δεν mm. θα αλλάξει αυτό ο κώδικα. Το θέμα είναι, θα αισθανθεί άνετα να πατήσει η αποθήκευση του μυστικού εκείνη τη στιγμή, θα καταλάβει ότι αυτό το μυστικό δεν θα το μάθει ποτέ ούτε το βόλτιο, ούτε ότι κανένα άλλο πέρα από αυτόν που πρέπει όντω να το μάθει, που είναι ο, ο παραλήπτη. Καταλαβαίνει ότι είναι σίγουρο το σε ποιον στέλνει εκείνη τη στιγμή το μυστικό. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν εκείνα τα οποία έχουν σημασία και αυτά είναι που κάνει στο γυάλισμα. Δηλαδή πα και μπαίνει σε εκείνη τη στιγμή και λε: Τι θέλω εγώ να κάνω τώρα, Μου ήρθε αυτό το link, Τι πληροφορία γνωρίζω τι πληροφορία πρέπει να την οθόνη, πώ θα πάω στην επόμενη κίνηση. Και όλη αυτή η συνδετική κρίκη θεωρώ ότι είναι αυτό το πραγματικά το γυάλισμα που έχει σημασία. Το αν η φορμίτσα είναι λίγο στραβή ή κάτι άλλο, ναι, σημαντικό είναι, αλλά η, η δομή τη πληροφορία εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική. Και αυτό είναι που πρέπει να επικεντρωθεί και να κάνει. Mm -hmm. Εσύ τι πιστεύει. Πιστεύω ότι. Θα προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία λες. Θα, το, θα σπάσω το γυάλισμα σε δύο κατηγορίες. Το low fidelity, mm -hmm. δηλαδή ένα γενικό γυάλισμα, και το high fidelity, δηλαδή θα το λέγα φινήρισμα, ίσως αυτό κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την εφαρμογή την οποία κάνεις. Τι εννοώ low fidelity. Πιστεύω ότι ένα low fidelity γυάλισμα, polishing, έχει να κάνει με μια γενικότερη ομοιομορφία mm -hmm. στην εφαρμογή, η οποία σημαντικά, κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει με error messages, μηνυματα σφάλματος, δηλαδή πρέπει τα μηνύματα σφάλματος να είναι ξεκάθαρα και να οδηγούν στο επόμενο βήμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να εξαφανίσει αδιέξοδα. Ναι, πρέπει να, είναι όλα, να υπάρχει μια να πάνε κάπου. Όλα πρέπει να πάνε κάπου, ακόμα και αν αυτό είναι, στείλε στο heypapakivolt.tools. Δεν μπορώ να ξαναδώ σφάλμα που να λέει «Ωπ, κάτι πήγε στραβά». Πραγματικά, δεν. Αν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να συμβεί, ναι. πες μου να ξαναδοκιμάσω ξανά. Αν πιστεύει ότι δεν ξέρει γιατί έχει συμβεί, γιατί μπορεί να φτάσει ο αγώνα σε ένα σημείο του κώδικα που δεν μπορεί mm -hmm. να προβλέψει από πριν, θα πρέπει να μου πει: Άνοιξε ένα ticket. Mm -hmm. Κάνε κάτι. Το OP κάτι πήγε στραβά και απλά καμία ενέργεια. Ακριβώ. Δηλαδή, αυτά πρέπει να εξαφανιστούν για μένα στο πρώτο γυάλισμα. Και εκεί χρειάζεται μια συμφωνία στην ομάδα. Το... Πώ εμφανίζονται τα error messages. Mm -hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι βάζουμε στον τίτλο, τι βάζουμε στην περιγραφή. Mm -hmm. Τι βάζουμε στο call to action. Και αν υπάρχει secondary action, τι είναι αυτό. Και κάνει όλη την εφαρμογή ομοιόμορφη. Να μπορεί. Για μένα, μια εξαιρετική εφαρμογή είναι το GitHub. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ στο GitHub έχουν καταφέρει και έχουν... είναι τόσο consistent, είναι τόσο γρήγορο, είναι. Όλα ξεκάθαρα. Είναι και εταιρεία τώρα 15 χρόνια πλέον. Ε, αυτή είναι όμω η εικόνα που είχα πάντα με τον GitHub. Mm -hmm. Ήταν κάτι το οποίο φαινόταν φυσικό να το χρησιμοποιεί. Και φυσικό είναι αυτό το οποίο ακολουθεί patterns. Οπότε για μένα το πρώτο είναι να βρει το pattern των error messages. Γιατί, Γιατί εκεί είναι που κινδυνεύει να χάσει το χρήστη. Ναι, πρέπει να, να του δώσει μια καλή πληροφορία του τι πήγε στραβά, αν μπορεί να κάνει κάτι για να διορθώσει. Το λόγο πήγε στραβά. Μπορεί το ότι πήγε στραβά να <coughs> είναι ότι δεν μου έχει βάλει ή δεν μου έχει γεμίσει αυτό το πεδίο. Ναι. Αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο μπορεί να διορθώσει. Ναι. Το. Μπορεί να είναι το ότι κόπηκε το δίκτυο, κάτι δεν στο σερβερ. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένω είναι με ένα σφάλμα, αλλά με μια δεύτερη προσπάθεια μπορεί να λυθεί. Πε mm -hmm. να δοκιμάσει ξανά. Mm -hmm. Είναι κάτι που λε, τι στο διάλογο έχει συμβεί εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. ε, μην του πει, oh, κάτι πήγε στραβά και ένα οκ. Okay. Νομίζω mm. είχαμε τέτοια μηνύματα στο Sorcerer. mm ε, Ναι, δυστυχώ είχαμε. Ε, αν και σε μεγάλο βαθμό είχαμε το, το Retry, το δοκίμασε ξανά και το είχαμε και μάλιστα με κουμπί που το έκανε και αυτόματα. Ναι ναι ναι, 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 Ήταν κουμπί που δοκίμαζε πάλι την. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα δεν σου το αρχείο, άμα ήταν τέτοια πράγματα, αυτά είχαν. Ναι, το προσπαθούσαμε. Είχαν λυθεί. Υπήρχαν και κάποια τα οποία δεν ήταν τόσο καλά. Ναι. Αλλά προφανώ θα σου φύγουν αυτά. Δεν είπα ότι δεν μπορεί να τα αφήσει πουθενά. Ναι, 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 ναι. Αλλά δώσε μια πληροφορία. Και αν δεν μπορεί να δώσει πληροφορία, Βοήθησε τον χρήστη να σου στείλει ένα μήνυμα. Ενδεχομένω να σου βάλει μαζί. Ένα που μου αρέσει πάρα πολύ σε εφαρμογέ είναι. Λέει, έχει ένα κουμπάκι, λέει. Θε να στείλει και το stack τη μαζί. Mm. Θε να στείλει παραπάνω πληροφορίε να με βοηθήσει να σε βοηθήσω. Ναι. Mm. Mm. Μην το κάνει απαραίτητα με το ζόρι, γιατί μπορεί να μην θέλει μια πληροφορία να έρθει σε σένα. Mm. Αλλά πά, βάλε αυτή την επιλογή. Γιατί αν τη βάλει, διασφάλισε ότι δεν θα φύγει κάποια πληροφορία η οποία είναι σημαντική. Ναι. Mm. Για παράδειγμα, δεν θέλουμε το μυστικό που πήγε να κάνει να μοιραστεί εκείνη τη στιγμή Σωστά. να πάει μαζί με το trace. Σωστά. Δεν ακούγεται καλή ιδέα. Άρα λοιπόν πε μου, α, δώσουμε και το trace μαζί και Μ... να ξέρει ότι η μυστική πληροφορία που έχει πάει να, να μοιραστεί τώρα δεν θα είναι εκεί πέρα. Το επόμενο είναι το κείμενο. Δηλαδή να είναι consistent, συνεπή. Ε, κατά μήκο όλη τη εφαρμογή οι όροι, οι λέξει. Τα ρήματα, mm -hmm. δηλαδή κάποιο να μπορεί να αρχίσει πάλι να φτιάχνει patterns. Πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και σε οποιοδήποτε σημείο από το API και τα κλειδιά που χρησιμοποιεί, μέχρι το, το UI και οπουδήποτε mm -hmm. αλληλεπιδρά ο χρήστη, θα πρέπει οι ονομασίε να είναι ίδιε. Mm -hmm. Και πολλέ φορέ, επειδή οι προγραμματιστέ. Σωστά θα έλεγα, αλλά δρούν από μόνοι του. Mm. Και δεν συμβουλεύονται την ομάδα την, η οποία σχεδιάζεται να μια εφαρμογή. Ξεκινά και βλέπει για παράδειγμα ένα, ένα κλειδί το οποίο λέγεται data mm. ή λέγεται secret. Mm -hmm. Α πούμε, μια συζήτηση που είχαμε για το Vault συγκεκριμένα, αν θυμάσαι, ήταν το πώ θα ονομάσουμε το κλειδί στο API μέσω του οποίου μοιράζεσαι ένα μυστικό. Σωστά. Και τώρα είχαμε μια συζήτηση για το πώ θα ονομάσουμε. Το κουμπί και τη διαδικασία που εσύ μου στέλνει την πληροφορία με το Vault. Σωστά. Και πώς, και πώς ονομάζουμε ένα Vault το οποίο είναι ανοιχτό, δηλαδή είναι έτοιμο να λάβει μια πληροφορία, και ένα Vault το οποίο είναι κλειστό. Σωστά. Έχει δηλαδή μοιραστεί μια πληροφορία, έχει κλειδωθεί το Vault κλπ. Πλέον το λέμε σφραγισμένο. σφραγισμένο. Shield. Μα, με αυτό είναι και σωστή η ονομασία. Γιατί στην πραγματικότητα, ο τρόπο που δουλεύει το, το Vault τι είναι. Είναι ότι εγώ, όταν θέλω να μου στείλει μια μυστική πληροφορία, τι κάνω, φτιάχνω ένα. Ένα κουτί το οποίο έχει ένα πορτάκι και μια κλειδαδιά. Το ανοίγω αυτό το κουτί με το κλειδί το οποίο έχω στην τσέπη μου. Σου στέλνω ένα ανοιχτό κουτί, ένα ανοιχτό κουτί εκείνη τη στιγμή, άρα γι' αυτό το βόλτ εκείνη τη στιγμή είναι ανοιχτό. Εσύ βάζει μέσα ό,τι θε πληροφορία, το κλείνει, αυτό κλειδώνει αυτόματα μόνο του. Οπότε μετά δεν μπορεί να το ξανά ούτε εσύ ο ίδιο. Ναι. Μου το στέλνει κλειδωμένο και εγώ μετά έχω το κλειδί μπορώ να ανοίξω και να πάρω την πληροφορία αυτή. Αυτή είναι η διαδικασία. Εμένα, εμένα μου αρέσει ο όρο. Χρειάζεται. Και αυτό κάναμε. Μια μικρή εξήγηση στα frequently asked questions. Να πει OK, τι είναι. Mm -hmm. Αλλά είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε και εσωτερικά ότι είναι ένα όρο με τον ο... οποίο κάποιο αρχίζει και χτίζει και καταλαβαίνει εν τέλει τη διαδικασία. Έχει ένα μικρό learning curve αυτό ο όρο, γιατί είναι απλά ένα όρο, δεν έχει να κάνει. Αλλά καθίσαμε μετά και κάναμε αυτό. Φτιάξαμε τα λεκτικά μέσα στην εφαρμογή όσο μπορούμε που βρούμε να είναι consistent. Γιατί ακόμα και αν είναι ένα όρο, ο οποίο δεν είναι ο πιο συνδυσμένο όρο, η συζήτηση ναι. που ξεκίνησε πώ, είναι ένα όρο συνδυσμένο αυτό, Και η απάντηση είναι μάλλον όχι. Άρα τι κάνουμε γι' αυτό. Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Είτε να φροντίσει αυτό ο όρο να εμφανίζεται στα απαραίτητα σημεία και να είναι πάντα αυτό ο όρο, να μην χρησιμοποιείται ή αυτό ή κάποιο άλλο, mm. ο οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο πιο εύκολο σε εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Άρα λοιπόν αυτό τον τρόπο αρχίζω εγώ στο μυαλό μου και το δουλεύω αυτό. Και είναι ένα όρο ο οποίο βλέπω το seal για παράδειγμα, που είναι όρο που συζητάμε τώρα. Και την πρώτη φορά μπορεί να μου ξανίσει. Την πρώτη φορά λοιπόν που θα τον δω, θα πρέπει εγώ να έχω φροντίσει εκεί πέρα να έχω κάποια πληροφορία δίπλα του. Mm. Άρα λοιπόν, όσο εγώ βλέπω αυτόν τον όρο ξανά και ξανά και ξανά, αρχίζει και γίνεται εκτίμη μου. Και ξέρω ότι όταν πηγαίνω στο Vault και βλέπω seal, mm -hmm. βλέπω αυτό το πράγμα. Όπω και το Vault είναι ένα όρο ο οποίο mm -hmm. έχει σημασία γιατί κάτι το οποίο κάνει ξεχωριστά το Vault από. Άλλε εφαρμογέ οι οποίε έχουν να κάνουν με διαμοιρασμό end-to-end -end encrypted πληροφορία είναι ότι ξεκινάει από εμένα να σου στέλνω το κουτί που θα βάλει στην πληροφορία. Mm -hmm. Ακριβώ. Καλό, κακό, whatever, αυτό είναι. Και γι' αυτό έχουμε τον όρο Vault. Μα, μα είναι ακριβώ αυτό. Είναι ένα και κουτί... δεν το λέμε secret request για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Είναι ακριβώ αυτό. Έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί δεν ξέρει ποτέ το Vault τι είναι αυτό το πράγμα και είναι ακριβώ αυτό. Ένα κουτί ανοιχτό με μια κλειδαριά. Που με το που το κλείσω, αυτό σφραγίζει. ναι mm. yeah. Οπότε συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι πρώτα και σημαντικότερα σε όρου οι οποίοι δεν είναι κοινώ αποδεκτοί, δεν είναι συνηθισμένοι, δεν χρησιμοποιούνται παντού. Αυτή η ώρα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ πώ χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή σου. Το κείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το. Είναι yeah, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό Μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποια μικρά γραφήματα, αν έχει κάποιο γραφή, γραφή σα στην ομάδα σου, ώστε mm. να μπορέσει να, να σου δώσει. Κάποιε φορέ το οπτικό κομμάτι σε βοηθάει να καταλάβει μια διαδικασία λίγο καλύτερα. Τι ωραίο που είναι το γραφικό που έχουμε όταν είναι άτιο το dashboard. Ναι, λοιπόν αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί είχα πολύ καιρό να, να ξεκινήσω από λογαριασμό που δεν είχε καθόλου volts μέσα. Empty state. Αυτό δεν, δεν είχε τύχει να το δω πάντων ε, καθόλου και κάπω δεν θυμάμαι. Κάτι δοκίμασα και το είδα και χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Μου φερε χαρά. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και το τελευταίο το οποίο θα έλεγα από το, έτσι, το low fidelity, που mm -hmm. ξέρεις, το κάνει γενικά, δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή, είναι οι στοιχήσει. Δηλαδή τα κουμπιά πάντα δεξιά, οι φόρμες, έτσι να έχει μία ομοιομορφία στο πώ έχει χτίσει τι φόρμε και τα actions. Δηλαδή να πηγαίνουν όλα αυτόματα. Mm -hmm. Και για μένα αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Και εκεί πολύ σημαντικό, όχι να είναι ωραία τα χρώματα. Όχι, όχι. Αλλά να είναι όμοια παντού και να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Και για, για μένα, πράγμα. όχι τόσο τα χρώματα και τα χρώματα, όσο το να είναι στα σωστά σημεία και να να πηγαίνει αυτόματα, να κάνει patterns. Mm -hmm. Για μένα το πρώτο γυάλισμα έχει όλο να κάνει με patterns. Δηλαδή να βοηθά τον τελικό χρήστη να μπαίνει στον αυτόματο. Αυτό για μένα είναι το πρώτο. Βασικό κουμπί, κάτω δεξιά. Δευτερεύουν κουμπί, κάτω δεξιά, αριστερά από το βασικό. Ε, κλείνω φόρμα, πάνω αριστερά, κουμπάκι χ και ενδεχομένω ναι. κάποιο κάστρο σαν δευτερεύον, ανάλογα πώ το προτιμά. Ομοιομορφία. Και μετά πα στο high fidelity, που είναι αυτό που είπε εσύ. Αρχίζει και ξεψαχνίζει τι οθόνε. Mm -hmm. Τι κάνω εγώ εδώ εγώ εδώ παράγω ένα private key το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να αποκρυπτογραφεί ο άλλο τα κλειδιά. Ωραία, τι μπορεί να πάει στραφά εδώ. Πώ έρχεται κάποιο εδώ. Πώ πάει πίσω, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Τι γίνεται να με κάνει refresh σελίδα. Πάρα πολύ σημαντικό το τι, κάνει όταν... τι γίνεται όταν κάνω refresh σελίδα. Οι εφαρμογέ που φτιάχνουμε εμεί, για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό δεν, έχ... δεν έχει, πρόβλημα αυτό γιατί... γιατί, είναι μια σελίδα η οποία έχει παραχθεί σε ή από το σερβερ και έχει έρθει αλλά ειδικά όταν κάνουν single page applications που δεν έχουν σημασιολογία τα URLs και εγώ μπορώ να φτάσω σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ να ξαναφτάσω να ακολουθήσω πάλι ακριβώς τα διαβήματα με τα οποία έφτασα πριν δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τα single page applications τελείωσαν. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ αυτό. Δεν, τελείωσαν και υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές όπου όπου αλλά θα πρέπει κάθε φορά που κάνω μια κίνηση η οποία έχει σημαντική αλλαγή στο τι βλέπω σαν πληροφορία και μάλλον είναι και χρήσιμο κάποιο να καταλήγει εκεί, να κάνω refresh και να δω ακριβώ το ίδιο πράγμα. Το οποίο δεν ισχύει. Ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά δεν ισχύει. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καλό pattern τα single page applications. Και τι εννοώ, προφανώ και υπάρχουν εφαρμογέ τι οποίε κάνει όλη τη δουλειά. Δηλαδή, ναι, το Google Docs είναι ένα single page application. δεν, δεν διαφωνεί κανένα με αυτό. Αλλά όταν μιλάω για SPAs αυτή τη στιγμή, μιλάω για αυτές τις εφαρμογές οι οποίες είναι single page επειδή έχει επιλέξει ένα framework κάποιο. Δηλαδή, είναι εφαρμογές οι οποίες έχουν navigation, έχουν yeah. πλοήγηση στις σε σελίδες, αλλά επειδή έχουμε βάλει React και Redux, το κάνουμε... SPA αυτό το πράγμα. Mm. Αυτό είναι αυτό το οποίο θεωρώ εγώ ότι έχει λήξει. Γιατί πλέον ειδικά εμφανίζονται frameworks τα οποία το κάνουν πάρα πολύ εύκολο να μην κάνει αυτέ τι μαλακίε. Εντάξει, εγώ θα, δεν θα λέγα όχι απαραίτητα σε ένα next in next αντίστοιχα πούμε, application. Δεν λέω όχι σε ένα next in next. Το θέμα είναι αν κάνει, αν <laughs> η εφαρμογή που έχει εμπειρία τη είναι εμπειρία πλοήγηση mm -hmm. και εσύ κάνει αεροπειρατεία, το κάνει hijack αυτό, μόνο και μόνο επειδή επέλεξε ένα framework. Και okay. μετά πα και πρέπει να φτιάξει το routing και πρέπει να παίξει με refresh και πρέπει όταν το κάνει deploy στο S3 το... να βάλει τα αντίστοιχα routing rules. Και... Είναι... Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Οκ, okay, αυτό το δέχομαι. Ναι, αυτό, αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Δεν μιλάω για τα frameworks. Εμεί χρησιμοποιούμε Vue και είναι εξαιρετικό και React έχουμε χρησιμοποιήσει και εφαρμογή έχουμε φτιάξει η οποία παίζει όλοι σε ένα page το Sorcerer και χρησιμοποιούμε τέτοιες εφαρμογές. Με σκληρά σφαλίδες. πράγματα εκεί πέρα. Με σκληρά πράγματα και έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να σεβαστούμε το μπρο πίσω, να το κάνουμε φιλικό, να μην κάνουμε hijacks αυτό. Να... Τέλο πάντων έχει πάρα πολύ δουλειά. Που, με πια τώρα μια συγκίνηση ε, γιατί πάντα με το Sorcerer λέγαμε ότι είναι vanilla JS όλο. Ναι, ναι, είναι vanilla JS όλο πράγμα. δεν είχε J... JQuery. Όχι, JQuery την είχαμε πετάξει κάποια στιγμή. Στο τέλο την πετάξαμε. Σχεδόν παντού είχε μείνει σε μία κουφή σελίδα εντελώ. Αλλά ναι. Εντάξει, στο, βασικό κομμάτι τη εφαρμογή που ήταν το, το ID, νομίζω δεν είχε αρκετό καιρό που δεν είχε. Vanilla JavaScript, ναι, το ID δεν είχε, δεν είχε framework. Ήταν, καθαρό. Οπότε το δεύτερο είναι αυτό. Εσύ mm -hmm. τι θεωρεί σημαντικό γενικά στο, στο κομμάτι, δηλαδή, είπε τι είναι για σένα το, το polishing, το γυάλισμα. Πώς το προσεγγίζεις, πώς το προσεγγίζεις. Λοιπόν, θα σου πω πώς το προσεγγίζω και θα στο δέσω και λίγο τώρα με μία... Ε, στην πλατφόρμα αυτό που κάνουμε αυτή την περίοδο είναι ένα command-line εργαλείο mm -hmm. το οποίο θα σου επιτρέπει με πιο εύκολο τρόπο να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς την, την εφαρμογή. Δηλαδή, θα σου θα έχει μια σειρά από ε, ερωτήσεις, ας πούμε, για να μπορέσεις να φτιάξεις τα απαραίτητα αρχεία mm -hmm. και να μπορέσεις να κάνεις την εφαρμογή στην platform. Αυτό, λοιπόν, που, που είπα ότι θα είναι το πρώτο που θα κάνουμε και επέμενα πάρα πολύ σε αυτό, είναι ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να δουλεύει. Θα πρέπει εγώ να φτιάξω το, το, πιο, το πιο απλοϊκό σύνολο από αρχεία με τις λιγότερες δεντές ερωτήσεις, θεωρώντας τα πιο γρήγορα πράγματα τα οποία μπορώ να σκεφτώ, στο, στην πιο εύκολη γλώσσα, όλα όλα εύκολα, ώστε εγώ να μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω να ότι δουλεύει. Να πω ότι μπορώ αυτό το πράγμα τελικά να το χρησιμοποιήσω, έχει νόημα, είναι μια μαλακία. Mm. Οπότε, εγώ πάντα ξεκινάω με το να δω κάποιο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτό καταρχά δίνει σιγουριά στου ανθρώπου οι οποίοι δεν ασχολούνται με τεχνολογία. Δηλαδή, όταν έχει ομάδε οι οποίε έρχονται και πρέπει να συνομιλήσει μαζί του και να φτιάξει μια διαπαφή, το να του πει ότι αυτή τη στιγμή εμεί φτιάχνουμε τα abstract classes που θα χρησιμοποιηθούν για να κάνουμε generalize, λέω τώρα και να βάλουμε το απαραίτητο ξέρω εγώ, coding style και τέτοια, δεν έχουν καμία σημασία. Μηδέν σημασία. Πρέπει αυτό το πράγμα να δουλεύει. Άμα του δείξει αυτό το πράγμα και δουλεύει, ακόμη και μια μαλακία να βγάζει στο τέλο, είναι υπερχαρούμενοι Και ήδη από εκεί πέρα έχει πάρει μια σιγουριά. Έχει ένα. κάπου να πατήσει τα πόδια σου και να πει: τι πρέπει τώρα να φτιάξω. Μπορεί να ανοίξει ένα διάβολο συνεννόηση και να πει, τι δεν σα αρέσει από εδώ. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να καλύψουμε, σε περιπτώσει. Τι άλλε ιδέε έχουμε. Άμα δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να ξεκινήσει να μιλά. Είσαι σε έναν τείχο και μιλά ναι, με ναι, τον τείχο ναι, ναι. μόνο. Όταν λε, κάνετε κάποιε ερωτήσει, εννοεί ότι είναι κάποιο wizard αυτό. Σωστά. Ναι, είναι, θα μπορούσε να το πει ένα, ένα wizard αυτό που κάνουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, ξεκινά εκεί πέρα, κάνει, θα σε ρωτάει κάποια πράγματα θα πρέπει να βρει, α πούμε, εκεί πέρα ποιο είναι το σύνολο. Προφανώ μπορεί να ρωτήσει ερωτήσει για κάθε πεδίο που μπορεί να συμπληρώσει ο άλλο. Δεν ναι. είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό γιατί θα θέλει μισή ώρα ναι, και θα ξέρει τι κάνουν τα ναι. παιδεία. Προφανώ μπορεί να πα και να το πει, πε μου, αν είναι Python ή JavaScript και να να, να υποθέσει όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί μάλλον δεν θα δουλεύει αυτό στο τέλο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει ποιο είναι ο κανονικό αριθμό. Άμα κάτσει και μπείτε 15 άτομα σε μια κλίση και ξεκινάτε τις, τις για το ποιο είναι, είναι σωστός σωστό αριθμός ε, ερωτήσεων πρέπει να κάνουμε. Καλή τύχη, δεν τελειώσετε ποτέ. Να. Τι πιο απλό από το να πεις ότι okay, ξεκινήσουμε από αυτές που είναι βασικέ. Αφαίρετα, έτσι, δεν... Και έτσι όταν ο άλλο τη συμπληρώσει, πήρε κάτι το οποίο δουλεύει. Ακριβώς. Και όλες οι πιθανές απαντήσεις, όλα τα πιθανά inputs καταλήγουν σε κάτι το οποίο δουλεύει. Ακριβώ. Και μετά μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ξέρει τι, αυτή είναι μαλακή ερώτηση. Λείπει αυτή η ερώτηση. Δεν μπορώ να τρέξω αυτό το σενάριο. Πώ θα τα κάνει όλα αυτά πριν. Ναι. Θα μπορούσε να πα να φτιάξει ένα αυτό που λέμε ένα low fidelity mockup. Δηλαδή να φτιάξει μια ε, σχεδιαστική εφαρμογή πάρα πολύ απλοϊκή και να ξεκινήσει και, και, να το κάνει αυτό. Αλλά α πούμε σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ βολικό με την ένα το ότι έχει σημασία το πώ θα δουλεύει αυτή η εφαρμογή. Δεν έχει σημασία μόνο το, το τι θα βάλει, αν ερωταπαντήσει, mm. αλλά και το, το αποτέλεσμα. Καλά, 100%. Γιατί πρέπει να, να, να συνδέσει το τι έγινε, ναι. το τι υπέθεσε δηλαδή πρακτικά εσύ mm. για την εφαρμογή αυτή, με το τι έχει εισάγει σαν πληροφορία ο χρήστη. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δουλεύει. Στο Vault, για παράδειγμα, όταν ξεκινήσαμε. Το, στην αρχή ως προγραμματιστής είχα πει ότι θα έχουμε ένα CLI, το CLI θα έχει ένα API, το API θα το χτυπάς, θα κάνεις χιλιά δύο πράγματα, θα τηρήσεις το κλειδί, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Τελικά τι είπαμε, όχι μπαίνω σε μια σελίδα, φτιάχνετε το κλειδί εκείνη τη στιγμή, το, το private key, το public key στέλνεται μαζί με το vault, άλλη μια σελίδα και αυτό είναι όλο. Και αυτό ήταν το vault για πολύ καιρό. Λοιπόν, τι είδα πάρα πολύ σημαντικό μέσα από αυτό το οποίο είπες και σχετικά με το κομμάτι του γυαλίσματος. Το γυάλισμα είναι πολύ πιο ξεκάθαρο και αποδοτικό όταν όλοι μας έχουμε αποκτήσει μία πρώτη τριβή με αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και έχουμε έρθει σε επαφή με τα rough edges, με τις άγριες άκρες, mm. γωνίες του. Ακριβώς. Και τι είναι αυτό το οποίο θέλω να πω στην αρχή... Ε, και με την ομάδα μας εδώ είχαμε κάποιες ερωτήσεις ότι οκ okay, πιο κλειδί ανεβάζω το public το private γιατί οκ okay, ξέρεις άμα δεν έχεις άμα κάποιος είναι ξέρεις είναι και καινούριο γενικά σε αυτή τη δουλειά ε, και είναι, είναι λίγο too much όλα αυτά ξέρεις, οι κρυπτογραφίε το πως δουλεύει όλα αυτά υπάρχουν concepts οπότε αρχίζαμε σιγά σιγά είχαμε μια πρώτη τριβή η πρώτη έκδοση ήταν η πιο απλή Mm -hmm. Ήταν αυτό το οποίο είπε, μια σελίδα, δεν υπήρχαν ούτε λογαριασμοί ούτε τίποτα. Ούτε βάζει δεδομένα, τα εβάζαμε στο S3 όλα. Και τώρα, ρε παιδί μου. Και τελείω εκεί. Τα κρυπτογραφημένα, προφανώ. Τα λέω αυτά γιατί η κρυπτοαποκρυπτογράφηση γίνεται τοπικά. Τώρα που έχει περάσει, έχουν περάσει κάποιοι μήνε από το launch τη εμπορική έκδοση, η οποία ήταν κάποιου μήνε μετά από το launch τη guest έκδοση. Και που η ομάδα όχι απλά έχει καταλάβει τι είναι αυτό και πώς λειτουργεί αλλά το χρησιμοποιεί και όλας. Είναι όλα πηγαίνουν αστραπή πιο γρήγορα στο τι εδώ χρειάζεται γυάλισμα. Mm -hmm. Γιατί έχει rough edges. Γιατί είναι σημαντικό για να γυαλίσεις κάτι να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Και αυτό για μένα είναι ένα σήμα το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό το οποίο λέμε dog fooding. Δηλαδή φτιάχνεις κάτι, το χρησιμοποιείς για να καταλάβεις τι είναι αυτό που έχεις να γυαλίσεις. Αυτό είναι ευχή και κατάρα βέβαια έτσι. Είναι ευχή και κατάρα. Είναι ευχή και κατάρα. Και... Αλλά πιστεύω ότι γενικά αν η ένα από τα δύο είναι η ευχή σε αυτό. Γιατί πρώτον, φτιάχνεις ένα εργαλείο το οποίο αν δεν το χρησιμοποιήσει κανένα στο βόλτι, Δηλαδή, αν δεν έρθει κανένα άλλο συνδρομητή. Εγώ θα το χρησιμοποιώ, ρε φίλε. Μάλιστα, πάρα πολύ. Είναι ο πιο εύκολο τρόπο να ζητήσω από του πελάτε μα πληροφορίες που πριν μα σε email. Δεν mm -hmm. είναι. Ε, Γαμάτο είναι. Οπότε. Εγώ είμαι χαρούμενος. Δηλαδή, μπορεί κάποιο άλλο να μην είναι, αλλά εγώ είμαι. Συμφωνώ απόλυτα. Και, εντάξει. Λίγο ακραίο αυτό που λε. Έχει πάρα πολλά καλά. Το να φτιάξει για σένα, προφανώ πάντα είναι ένα καλό σενάριο, αλλά μην ξεκινάμε από εκεί. Όχι, λέω ότι το χειρότερο σενάριο είναι καλό. Αυτό είναι που λέω. Θεωρώ τώρα στο κομμάτι του dogfooding, δηλαδή του να χρησιμοποιεί εσύ ο ίδιο την εφαρμογή την οποία αναπτύσσει, είναι φύγει και κατάρα γιατί. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερε πιθανότητε να πέσει στο σενάριο το οποίο συζητούσαμε πριν, που είναι πιο ότι εγώ φτάνω σε μια οθόνη. Θεωρώ ότι όλη αυτή η πάρα μα πάρα πολύ καλή πληροφορία και η γνώση της εφαρμογής που έχω στο κεφάλι μου την έχει και ο τυχαίος τελικός χρήστης του προϊόντος και άρα δεν μπορώ εύκολα να πιάσω σημεία τα οποία δεν είναι κατανοητά. Για παράδειγμα, στο Voldy ας πούμε τώρα ένα από τα πράγματα τα που είπαμε πως δούμε είναι ότι πώς διασφαλίζουμε και κάνουμε τον αυτόν που θα στείλει το μυστικό να αισθανθεί ασφαλής ώστε να το κάνει αυτό το πράγμα. Σωστά. Γιατί το βάλαμε στο Hacker News και ήταν από τα σχόλια τα οποία πήραμε. Ότι παιδιά, εγώ δεν νιώθω άνετα σε μια random εταιρεία, γιατί είμαστε μια random εταιρεία σίγουρα για αυτό το Hacker News. Εννοείται. Ναι. Θα έπρεπε να έχω μια πληροφορία η οποία να είναι απλοϊκή και εύληπτη για το μέσο χρήστη. Ενδεχομένω μια πιο. Ε, ε, Πιο ιδιαίτερη πληροφορία για κάποιον ο οποίο ξέρει κρυπτογραφία, να του εξηγήσουμε τι αλγορίθμου χρησιμοποιούμε, γιατί χρησιμοποιούμε mm -hmm. αυτού, πώ επιλέξαμε, πώ γίνεται η κρυπτογραφία, τι εργαλεία χρησιμοποιούμε. Πράγματα τα οποία δεν είναι κάτι φανταστικό, δεν φτιάχνουμε πυράβλου έτσι, αλλά αυτό που ξέρει κρυπτογραφία θα αισθανθεί καλύτερα αν του πούμε τι χρησιμοποιούμε και θα πει μετά είναι καλό, δεν είναι καλό. Mm -hmm. Μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση, ενώ αν δεν το πούμε αισθάνεται ότι βλέπει ένα μαύρο κουτί. Mm -hmm. Κάποιο ο οποίο δεν ξέρει κρυπτογραφία. Πρέπει να το εξηγήσουμε γιατί είναι καλύτερο το να το στείλει εκεί και όχι στο Slack ή στο email mm -hmm. ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να έχει χρόνο ζωή και να πεθαίνει κάποια στιγμή και να είναι για πάντα εκεί πέρα. Mm -hmm. Για παράδειγμα, μία από τι λειτουργικότητε την οποία συζητήσαμε ένα από του πελάτε μα ήταν, Μπορεί αυτό που έχει μοιραστεί το μυστικό μετά να πάει να το σβήσει. Mm. Αυτό θα του έδινε μια σιγουριά ότι. Το μοιράζομαι εγώ αυτό το πράγμα μαζί σου, αλλά επειδή εγώ το μοιράστηκα mm -hmm. και επειδή ξέρω ποιο είναι το URL ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έχω δυνατότητα να πάω να το σβήσω κιόλα. Οκ, mm -hmm. okay. όλα καλά. Mm -hmm. Ναι, ε, σίγουρα... Εντάξει, κύριε, άμα κάνεις κάτι μόνο για σένα, κακά τα ψέματα δεν είναι προϊόν, είναι κάτι, ένα προσωπικό έτσι εργαλείο. Εσωτερικό εργαλείο, έτσι, Ένα έτσι. εσωτερικό εργαλείο. Πιστεύω ότι ένα άλλο κίνδυνο του dog fooding που μπορεί από την άλλη να σε εκτροχιάσει πάλι από το να γυαλίσει σωστά ένα προϊόν είναι η τάση του να πα να βάλει μέσα ό,τι αφορά εσένα. Mm -hmm. 100%. Δηλαδή να πει ότι Α, και αυτό και το άλλο και το παράλληλο. Είσαι ένα παράδειγμα. Ναι, το οποίο εντάξει. Σορσλερ έχει γίνει full αυτό το, αυτό το πράγμα. Και το οποίο το κάνει όσο περισσότερο το κάνει σε αυτό, αναγκαστικά το κάνει λιγότερο relatable σχετίσιμο, δεν ξέρω πώ να το πω. Δηλαδή, λιγότεροι μπορεί να σχετιστούν με αυτό το οποίο έχει φτιάξει, γιατί το έχει φτιάξει όσο πιο κοντά γίνεται. ή πάρα πολύ να σχετιστούν να πά, πάρα πολύ λίγο. Γιατί πα και παίρνει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Να. Όλο και κάποιο. Δηλαδή, αν έχει βάλει ένα feature factory, όπω λέγαμε, ότι έχουμε κάνει στο software, να. όλο και κάποιο θα βρεθεί ο οποίο. Θα ναι. θα του αρέσει κάτι από αυτά που έχει κάνει. Ναι, ισχύει. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι αν φτιάξει κάτι το οποίο. Αν έχει ένα εργαλείο, για παράδειγμα, παραγωγικότητα, το οποίο χρησιμοποιεί κάποιο για να κάνει τη δουλειά του και εσύ αυτό το πράγμα δεν έχει φροντίσει να δουλεύει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Ξέρεις, άμα έχει κάποιο 10 features τα οποία ψηλοδουλεύουν, <coughs> δεν είναι αρκετό για να βασίσει κάποιο τη δουλειά του εκεί. Το, το, το έχω ζήσει πάρα πολύ αυτό και είναι και ένα από του βασικού λόγου ε, το έχω ζήσει μάλλον στα τελευταία projects που έχω δουλέψει στην platform Γιατί εκεί πέρα δουλεύουμε με μεγαλύτερε ομάδε συνήθω. Δηλαδή mm. δεν είναι τόσο εύκολο όταν έχει διαφορετική ομάδα προϊόντο, διαφορετική ομάδα τεχνολογική, διαφορετική ομάδα διαχείριση, διαφορετική στοχοθέτηση που έρχεται από ε, το management committee και ούτω mm -hmm. καθεξή. Όταν πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να βρίσκει διόδου επικοινωνία. Και το να μπορέσει να δίνει το, το hot dog κάθε φορά και ναι. να μην τρως χρόνο στις σάλτσες ναι. το οποίο pun intended ναι, ναι, <laughs> ναι, ζητημένο, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία mm. και μάλιστα και θα, θα κάνω και άλλο self promo αλλά εκεί πέρα βασίζεται και το και ένα μεγάλο μέρος του μιλής που θα κάνω στο, στο PLG της RAP το οποίο mm -hmm. είναι πως ρε παιδί μου μπορείς να βρεις αυτό το, το, το διάβλο επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων οι οποίες Όλοι τον ίδιο στόχο έχουμε, αλλά έχουμε διαφορετικά σκαλοπάδια. Πρέπει κάθε ομάδα να ανέβει ώστε να φτάσει στο στόχο αυτό. Και πρέπει να τα ανεβαίνουμε και σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν μπορεί ο ένα να είναι πάνω και ο άλλο να περιμένει κάτω ή το αντίστροφο. Περίμενε. Αυτό πώ το εννοεί για να καταλάβω. Να είναι δύο άτομα στην ίδια ομάδα, τα οποία είναι από διαφορετικά disciplines. Είναι, ξέρω εγώ, ένα designer, το άλλο άτομο είναι developer ή μιλά για δύο ομάδε που η μία ομάδα είναι customer support, η άλλη ομάδα είναι developers. Αυτό δεν κατάλαβα πώ το μπλέκει. Η συγκεκριμένη ομιλία θα είναι πιο πολύ σε product και engineering. Άρα δηλαδή έχει μια ομάδα σε η κάθερο. οποία πρέπει να δώσει την κατεύθυνση και okay. να, να βρει τον τρόπο και το τι είναι σημαντικό, ποιο είναι το hot dog τελικά. Okay. Και μια ομάδα η οποία πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα να δουλεύει. Πιστεύω πω εκεί η απάντηση είναι απλή. Να πάω να κάνω εγώ την παρουσίαση, μα είναι. Για πες. <laughs> λοιπόν, και Πιστεύω ότι σε μία γενικότερη, έτσι αν το δούμε λίγο πιο abstract, με περισσότερη αφαιρετικότητα, όλες είναι προϊόντικες ομάδες. Όλες mm -hmm. είναι product team. Όλες οι ομάδες, ό,τι παράξουν, θα χρησιμοποιηθεί από κάποιον. Δηλαδή, όλες οι ομάδες είναι υπεύθυνε για κάτι. Οπότε, μία ομάδα, αυτό το οποίο λέμε product, για να μιλάμε και όπως είναι, είναι υπεύθυνη για, για το προϊόν που θα πάει στον τελικό πελάτη. Mm -hmm. για, την ε για την επιφάνεια... Και τη διεπαφή που έχει αυτό με τον τελικό πελάτη. Είναι οι διαδικασίε όπω πρέπει, προχωράει έτσι όπω πρέπει, είναι τα πάντα ομοιόμορφα. Το engineering, οι μηχανικοί, οι προγραμματιστέ, από την άλλη πλευρά, έχουν ακριβώ την ίδια αρμοδιότητα μεταξύ του, πετυχαίνοντα τι απαιτήσει που έχουν οι τελικοί πελάτε. Mm -hmm. Δηλαδή, θέλω τελικό πελάτη να κάνει Α, Β, Γ, Δ. Εγώ οφείλω να παραδώσω κάτι το οποίο κάνει στο καλύτερο δυνατόν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν ο τελευταίο πελάτη και αυτό το οποίο παράγω όμω, τι είναι αυτό το οποίο γράφω, γράφω κώδικα. Πρέπει αυτό ο κώδικα από μόνο του είναι ένα προϊόν, mm -hmm. το οποίο έχει, θα χρησιμοποιηθεί από του υπόλοιπου συναδέλφου μου. Αντίθετα, αντί, αντίστοιχα, όχι αντίθετα, αντίστοιχα, οι designers, οι σχεδιαστέ, τι έχουν να κάνουν, έχουν να σχεδιάσουν τα χρώματα, την τυπογραφία, τη στήχηση, και αυτό έχει να χρησιμοποιηθεί τόσο από του επόμενου designers στην ομάδα, όσο και να υλοποιηθεί από του προγραμματιστέ. Οπότε όλοι έχουν τουλάχιστον έναν στο μυαλό του, ο οποίο θα έρθει σε επαφή με το τελικό αποτέλεσμα. Με κάποιο τρόπο. Το πάρω κλειπάκι και το βάλω επί 20 λεπτά να παίζει. Ναι, μωρέ, αυτό. Repeat, ναι. <laughs> Οπότε θεωρώ το δύσκολο εκεί, και αυτό μάλλον φαντάζομαι που είναι να μιλήσει, είναι το πώ ισορροπούνται κάποια πράγματα. Βασικά είναι που, που τραβά τι γραμμέ, οι οποίε μάλιστα δεν πρέπει να είναι και πολύ αυστηρέ. Πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία, θεωρώ, εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν πολλέ φορέ που έχω δει ανθρώπου του προϊόντο να, β, να βοηθάνε του μηχανικού να βρουν μια τεχνική λύση. Να. Επειδή του δίνουν μια διαφορετική οπτική που ενδεχομένω δεν είχαν σκεφτεί ή του απλοποιούν το πρόβλημα. Δηλαδή, πολλέ φορέ σου λέω εγώ πάρει πρέπει να φτιάξει αυτό το ποτήρι. Ναι. Και εσύ σκέφτεσαι με τιμή ότι αυτό το ποτήρι πρέπει να έχει ε, θερμική απομόνωση του περιβάλλοντος. Ναι. Αλλά μπορεί αυτό να μην είναι σημαντικό. Ναι. Και μπορεί να φάσει δύο μήνε να το κάνει αυτό το πράγμα και να σου πω, ρε φίλε, εγώ θα βάλω νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντο. Οπότε δεν έχει σημασία. Το οποίο κολλάει στο επεισόδιο που κάναμε για το overengineering και εκεί από την ομάδα του προϊόντο ένα άτομο μπορεί να βοηθήσει του προγραμματιστέ να μην κάνουν overengineering. Λέγοντα τι είναι σημαντικό αυτό, μπορεί να σε καθοδηγήσει στο τι απόφαση θα πάρει. Και oh. το αντίστροφο. Α, sorry, συνέχισε. Όχι, πέρα. Όχι, έχω δει και το αντίστροφο που έρχονται προγραμματιστές, προτείνουν μια λύση και η απάντηση που έχει, καλά, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξέσαι, δεν ναι, έχει ναι, πάει ναι, καν ναι. το μυαλό του άλλου ότι κάτι το οποίο φαντάζει πολύ πιο σύνθετο μπορεί να γίνει σε mm. ένα μήνα. Θέλει συμμετοχή. Δεν γίνεται να το. Δεν γίνεται... Είναι ακριβώ αυτό το οποίο λες, δεν γίνεται να είναι εντελώ σε σάιλο. Όπω λέμε, σε απομόνωση δηλαδή και να μιλάνε. Δεν, δεν μπορεί να κάνει microservices. Έτσι και έω τα microservices δεν δουλεύουν. Αλλά. Ναι. Microfrontends. Ναι. Οπα, πα, 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 Έχουμε πει, νομίζω το έχω πει και σε αυτό το επεισόδιο, ότι έχω ακούσει μια περίπτωση που βγάζει νόημα και είναι για παράδειγμα τεράστιε εφαρμογέ όπω είναι το Amazon ή το AWS Console. Α, ναι, οκ. Okay. Ρε, Ρεσί, προφανώ για όλα υπάρχει χρήση. Και... Απλά το 99% των ομάδων δεν τα αφορά αυτή η λύση. Ναι, δηλαδή. Είναι το κλασικό Κλασικό. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη μόδα, νομίζω γύρω στο 15-16, κάπου εκεί είχε ναι. ξεκινήσει αυτό. Ή τουλάχιστον εγώ το είχα νιώσει πολύ, μπορεί να είναι ακόμα ή να ήταν και πιο πριν. Όπου ήταν, α, θα τα κάνουμε όλα τη διαχείριση όπως την κάνει η Google. Μα η Google γαμάει. Ναι, γαμάει. Μα ο τρόπος αυτός γαμάει για την Google. Ναι, γαμάει ο τρόπος. Δεν δουλεύει για μάδρυ, φίλε. Τι να κάνουμε. Είμαστε... Ναι. Δεν μπορεί να δουλεύει. δεν γίνεται. Δεν μπορεί και δεν πρέπει και να δουλέψει. Δηλαδή, αυτό είναι άλλο επεισόδιο που θα κάνουμε, αλλά έχω εκπλαγεί πω κάποιε ομάδε παράγουν τόσο λίγα επειδή αναλώνονται σε μαλακίε. Ναι, ναι, δηλαδή, Μιλάμε τώρα για, για ομάδε με άξια άτομα, γιατί αυτό είναι τώρα. Αν είναι κατσαπλιάδε, οκ, και είναι κατσαπλιάδε. Όχι για την ποιότητα των ατόμων, για το. Αυτό δηλαδή, άτομα τα οποία είναι άξια και ικανά και το έχουν, κάτι και ασχολούνται τώρα με μαλακίε και δεν παράγουν. Μα δεν θα πρέπει ποτέ οι διαδικασίε να μπαίνουν στη μέση. Οι διαδικασίε θα πρέπει να βοηθάνε τον κόσμο. Αλλά ναι, είπαμε. Βάζω άνω τελεία, γιατί. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μόνο του. Θα πούμε άλλο επεισόδιο γι' αυτό. Αλλά. Πάμε πάλι πίσω. Ωραία, για να το. Αρχίζουμε λίγο να το βάζουμε λίγο. Μιλήσαμε για το πώ γυαλίζουμε μια εφαρμογή. Πότε τη γυαλίζουμε, τι έχει σημασία, τουλάχιστον για εμά έτσι. Πώ ναι. ξεκινάμε να αναπτύξουμε μια εφαρμογή. Εσύ γενικότερα όταν. Δηλαδή, αντιστρέφοντα την ερώτηση πώς ξεκινάς ε, δηλαδή τι είναι πιο σημαντικό για σένα σαν προτεραιότητες ξεκινώντας να φτιάξεις μια καινούργια εφαρμογή Ωραία Θα θα το εκτρέψω ελαφρώς για να γιατί θέλω να, να δούμε ότι πως το γυάλισμα εφαρμόζεται σε διαφορετικές επιφάνειες mm -hmm. και τώρα θα πιάσουμε μία λίγο διαφορετική okay. και είναι αυτή του open source, μιας βιβλιοθήκης. Τέλειο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε να δείξουμε πράγματα τα οποία είναι έξω και θεωρώ ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά και εκεί έχουμε κάποια patterns τα οποία μπορεί και οποίο μας βλέπει να τα, να τα δει σε κάποιο link. Ωραία. Έχεις μια open source βιβλιοθήκη. Τι είναι αυτό, Τέλει. είναι, ένα, πρόγραμμα, είναι μια σειρά από προγράμματα από αρχαία κώδικα, ας πούμε, σε μια γλώσσα προγραμματισμού τα οποία έχουν μία άδεια χρήση που επιτρέπουν ελεύθερη δωρεάν χρήση όχι πάντα αλλά, Ας πούμε Ας πούμε αλλά... Ότι αυτό. αυτό. είναι η νόρμα ρε παιδί μου μεγάλη κουβέντα αλλά αυτό είναι η νόρμα από... Να κάνουμε GPL ναι. Αυτό είναι το... εντάξει link πρώτο επεισόδιο μικρής κουβέντα, εγώ Α. θα πω. Λοιπόν, πω, πω, και έχεις μία σειρα... μια βιβλιοθήκη μία σειρά από αρχεία τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ελεύθερα από άλλους προγραμματιστές. Λοιπόν οπότε εκεί αφού αυτό το οποίο δίνει είναι κώδικα και πίσω αυτό το οποίο λέγαμε, είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από άλλου προγραμματιστέ. Άρα πρέπει και αυτό να γυαλιστεί. Δηλαδή, θε να μου πει ότι το open source project μου έχει πελάτε. Ακριβώ. Απλά δεν πληρώνουμε χρήματα. Εμά αυτή τη στιγμή μα πληρώνουμε το χρόνο του. Γιατί έχουμε για παράδειγμα έναν προγραμματιστή, ο οποίο τώρα έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ γλυκούλι pull request, που μα έχει στείλει στο Django Pros και που του κάναμε κάποια σχόλια και είπαμε, ξέρει τι, φτιάξε ένα, δύο, τρία πράγματα. Αν μπορεί, Γιατί δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτό διαφορετικά. Και αυτό ο γλυκούλη κάθεται και φτιάχνει κάτι για Το οποίο θα το. Για και, για, και για εμά. Δηλαδή, η σταθεροποίηση κάτι... ναι. θα είναι δική μα όμω. Φτιάχνει κάτι για το project, το οποίο και ο ίδιο αυτό το οποίο φτιάχνει θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και το επιφελούμαστε κι εμεί. Λοιπόν, οπότε. Κάνει κάτι. Η, μην πα μακριά. Η Microsoft είχε επενδύσει έναν προγραμματιστή ναι. στο Seattle που μάλλον ήταν λίγο πιο ακριβώς από το ναι. στην Ελλάδα, ναι. να δουλεύει full time στο Extreme.js. Το terminal του Sorsler. Ναι. ναι. Εμεί δεν πληρώναμε κάποιον full time να δουλεύει στο terminal μα και η Microsoft είχε κάποιον να δουλεύει full time για το terminal μα. Και τον έχει ακόμα. Mm -hmm. By the way, το οποίο είναι τεράστιο project. Δεν το περιμέναμε ποτέ ότι θα γίνει τόσο μεγάλο αυτό. Θα μπει και αυτό ένα link, παιδιά. Έχουμε γράψει το terminal του Visual Studio Code. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Οπότε. Τα facts να πέφτουν. Οπότε, ε, φτιάχνουμε, το, φτιάχνουμε την open source βιβλιοθήκη πίσω εκεί. Τη φτιάχνουμε για προγραμματιστέ. Ωραία. Τι θα δει κάποιο να την ανοίξει, το README. Γιατί αυτό είναι η σύμβαση. Διαβάζουμε το README. Τι είναι το README, είναι ένα αρχείο το οποίο λέει πώ χρησιμοποιείται αυτό ο διάλογο. Και τα README μα έχουν συγκεκριμένη δομή. Τίτλο. Υπότιτλο από κάτω. Μια μικρή περιγραφή. Τι είναι αυτό το project. Παρακάτω. Getting started. Πώ ξεκινάω. Τι κάνει αυτό, Σου λέει, το εγκαθιστάς. Σου λέει πρώτα, μα χρειάζεται τι προποθέσει. Χρειάζεσαι έναν υπολογιστή με τέτοια ράμι. χρειάζεσαι αυτό. Ωραία. Πώ το εγκαθιστώ, Πώ το βάζω στο πρόγραμμά μου, mm -hmm. Συνεχίζουμε από κάτω. Δεύτερη ενότητα. Usage. Mm -hmm. Πάντα. Πώ χρησιμοποιείται. Πάμε τώρα να δούμε, αφού ξεκινήσαμε, Πώ το χρησιμοποιώ. Και εκεί αναφέρει ένα, δύο, τρία, τέσσερα σενάρια. Παρακάτω. Full example. Πλήρε παράδειγμα. Μπορεί να δει πώ. Ένα πλήρε παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί αυτό το οποίο εμεί σου δίνουμε. Κάπω έτσι θα μοιάζει. Να πάρει όλο το context. Mm -hmm. Πλέον να έχει όλη την πληροφορία. Τέλο. Real world use cases. Πού χρησιμοποιείται αυτό το κέρατο. Τέλο. License. Άδεια χρήση. Υπό ποιου όρου δικαιούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη βιβλιοθήκη. Και κλείνουμε, υπογράφουμε ότι αυτό έχει φτιαχτεί with logic. Γιατί όμω έχει σημασία όλο αυτό. Και τώρα θα πάρω. Όχι, εγώ θα απαντήσω για εσύ. Mm. Ήταν ερώτηση για μένα. Πιω τον καφέ σου. Πάμε. Λοιπόν. Ξεκινά λοιπόν και λε. Πρώτα, πού στο καλό έπεσα, τι είναι αυτό το πράγμα. Βλέπω έναν ωραίο τίτλο, μου έστειλε κάποιο ένα link, έτυχε να το βρω στην αναζήτηση. Για κάποιο λόγο έχω φτάσει και βλέπω ένα project. Τι είναι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, μια πολύ γρήγορη απάντηση είναι αυτό. Α, είναι μια βιβλιοθήκη που με επιτρέπει να φτιάχνω, να, να βάζω κείμενο ε, rich text πάνω στο, στο Django. Πάρα πολύ ωραία. Πώ το διάλογο το χρησιμοποιώ αυτό. Α, έτσι το βάζω το project μου. Έτσι το... Δηλαδή, είναι οι ερωτήσει που έχει κάποιο που μπαίνει εκεί πέρα. Αφού λοιπόν φτάσει κάποιο και δει ότι ενσωματώνεται εύκολα, ότι έχει λειτουργικότητε, να και ένα ε, πλήρε παράδειγμα που μπορώ να δω λίγο παραπάνω πώ δουλεύει, τι δουλεύει, να, να το δω λίγο στην πράξη. Μετά πρέπει να με πείσει ότι αυτό το πράγμα είναι χρήσιμο. Πώ? Α, χρησιμοποιείται εκεί πέρα έξω. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά, εντάξει, κάπου πρέπει να κερδίσει ρε, παιδί μου και αυτό ο άνθρωπο που το έκανε. Οπότε βάζει το ποιο είναι συνήθω. Κα... Α, και πώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, ποιο το χρησιμοποιεί. Και ότι δεν θα έχω πρόβλημα να το βάλω και μετά να μου ζητάει λεφτά ο Πάρη, για παράδειγμα, Σωστά. επειδή χρησιμοποιήσα. Είναι MIT, τι σημαίνει το MIT, είναι η, η άδεια που προτιμάμε συνήθω εμεί και στα περισσότερα πρώτα χρησιμοποιούμε, που λέει ότι πρακτικά πρέπει να. Α, αν κάποιο ρωτήσει ποιο το έκανε, πρέπει να του πει. Και ναι. αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το χρησιμοποιεί για κλειστού κώδικα, ανοιχτού κώδικα, προϊόντικά, ελεύθερα, τα πάντα. Δεν υπάρχει mm -hmm. κανένα περιορισμό στη χρήση. Τη βιβλιοθήκη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ότι, σαν να διαχρήσει, παραμένει ε, αυτή και πρέπει να περνάει, mm -hmm. νομίζω, και στο software το οποίο ε, κάνει mm -hmm. distrib distribute μετά. Mm -hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το... μπαίνει στα παπούτσια αυτού για τον οποίο προορίζεις το αποτέλεσμα τη δουλειά σου. Και έρχεται πάλι σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, αν το σκεφτεί. Γιατί τι είναι, είναι. Βλέπω μία σελίδα, έχει μία πληροφορία, Ακριβώς. έχω κάποια γνώση στο κεφάλι μου και πρέπει να πάω στην επόμενη κίνηση. Ποια είναι η επόμενη κίνηση, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λιοθήκη ή να μην τη χρησιμοποιήσω από το που κάνω. Ακριβώ. Θα πω και άλλο παράδειγμα γιατί το γυάλισμα δεν έχει να κάνει με το UI. Το γυάλισμα έχει να κάνει τι είναι αυτό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Να πω και κάτι επίση που δεν έχουμε πει κοινά στο άλλο, το λέγαμε λίγο πριν γυρίσουμε το επεισόδιο. Για yeah, πε. Search engine optimization. Ναι. Yeah. Για παράδειγμα, θέλουμε εμεί το βόλτι να το βρει κάποιο από μια μηχανή αναζήτηση. Ωραία, βάζει τα keywords, δεν μπορεί κάποιο να το φτάσει. Ωραία. Και έρχεται η ώρα που εμφανίζεται το βόλτι στα αποτελεσματα mm -hmm. Τι θα εμφανιστεί εκεί, Τι είναι αυτό, Έχει, Δηλαδή πρέπει να το προσέξει. Γιατί άμα δεν το προσέξει, το τι θα εμφανιστεί, θα επιλέξει Google για σένα. Και θα εμφανίσει τυχαίο κείμενο μέσα και θα γράφει μαλακίες. Μπορεί να δώσει πληροφορία παραπάνω εκεί Για παράδειγμα, ποια links να εμφανίσει ε, ναι. Από κάτω. Δηλαδή, άμα βγει πρώτο αποτέλεσμα και η Google αποφασίσει να δείξει παραπάνω πληροφορία για σένα, μπορεί να δείξει ήδη το σχήμα το για παράδειγμα. Άρα, να σου δώσει μια γρήγορη τέτοια για ένα blog post. Ένα γρήγορο, μια γρήγορη περιγραφή του τι λέει το blog post. Την τιμή ενδεχομένω από ένα προϊόν αυτό το οποίο θα δει. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μπορέσει να, να κάνει τη δουλειά αυτού νου που σε ενδιαφέρει ω τελικό πελάτη. θα είναι ένα προγραμματιστή που θα χρησιμοποιήσει την πλυοθήκη. Ένα πελάτη που θα βρει το site σου ένα χρήστη πλατφόρμα σου. Κάποιο ο οποίο θέλει για κάποιο λόγο να αλληλεπιδράσει με το προϊόν σου, όποιο και αν είναι αυτό, να του κάνει τη ζωή όσο πιο εύκολη γίνεται. Να του δώσει όλη την πληροφορία, να τον διασφαλίσει ότι αυτό που περιμένει θα γίνει και αυτό που δεν θα γίνει να μην το περιμένει. Πολύ σημαντικό mm. και αυτό. Και να του κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αυτό θε να κάνει τη ημέρα. Άρα το γυάλισμα είναι όλο αυτό. Είναι Πρέπει να κάνει το έδαφο πιο λίγο ώστε να μπορεί να γλιστρήσει ναι, 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 και να έρθει την ναι, αγκαλιά ναι, σου. Χωρί να το πω. Ε? Ποβερό, ναι, ναι, ναι. ρομαντικό. Ρομαντικό, δεν ξέρω. Δεν έχω, δεν έχω να πω τίποτα μετά από αυτό. Ακριβώ αυτό. Φουλ. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία του γυαλίσματο είναι μια συνεχόμενη διαδικασία και κάθε φορά δεν θα πα να κάνει. Στην αρχή πρέπει να υπάρχει η επιφάνεια. Άμα δεν φτιάξει την επιφάνεια, Σωστά. δεν έχει κάτι να γυαλίσει. Ακριβώ. Το να συζητά πώ θα γελιστεί η επιφάνεια πριν τη φτιάξει, καλό είναι, αλλά μην δώσει όλο τον κόπο εκεί πέρα. Δώσει και λίγο κόπο στην επιφάνεια την ίδια. Αυτή έχει την επιφάνεια, δεν θέλει να πα εδώ πέρα που είναι η περιοχή που είσαι κοντά εσύ και να την κάνει τέλεια γελισμένη και μετά λίγο πιο δίπλα είναι χάλια, γιατί κάποιο μπορεί να πάει να μπει από εκεί. Συμφωνώ 100%. Πρέπει λοιπόν ομοιόμορφα όλη η επιφάνεια να γυαλίζεται όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, αλλά συνολικά. Συνολικά. Να μην ξεχνά κάτι. Γιατί, αν τελικά ο τελικό πελάτη έρθει και πάει να μπει από το σημείο που δεν έχει γυαλίσει καθόλου, θα φύγει. 100%. Τέλεια. Τι ωραίο. Ωραία πήγε τελικά. Αμέ. Είδε που δεν είχαμε θέμα. Βεβαίω. Εξαιρετικά. Έχει και προτάσει, δηλαδή. Κάτι είπε, θα προτείνει στην αρχή. Ναι, μόρα, Θα προτείνω το, βιβ, το βιβλίο, λέω. Το βίντεο τη Λάικα ε, που δείχνει. Είναι, λένε ότι είναι η πιο βαρετή διαφήμιση ever και δείχνει μία ώρα. Έναν άνθρωπο να γυαλίζει μια μηχανή. Είναι μονόωρο το βίντεο. Είναι μονόωρο. Είναι το γυάλισμα μια μηχανή. Άρα δεν είναι σε fast forward, α πούμε, κάτι. Πώς. Είναι μία ώρα γυαλίζει τη μηχανή. Θα δει πώ θα γυαλιστεί η μηχανή που θα πάρει στην ουσία. Οκ. Okay. Ναι. Ενδιαφέρον. Κάτσε να δω τώρα λοιπόν. Πρέπει να βρω κι εγώ κάτι. Τι να βρω. Κοίταξε, μπορεί να προτείνει κανένα εστιατόριο που πήγε, κανένα βιβλίο που διάβασε, κανένα άρθρο που διάβασε. Ευχαριστώ που μου δίνεις παραδείγματα. Λοιπόν, θα, θα, προτείνω κάτι λίγο έτσι πιο διαφορετικό, αλλά υπάρχει γενικότερα μια μεγάλη κίνηση ενάντια κυρίως στην Apple αλλά και γενικότερα σε εταιρείε οι οποίες ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσω του, του App Store και μία από τις πιο ωραίες διαφημίσεις που σε αυτό το κομμάτι που είχα δει εγώ ήταν αυτό που είχε κάνει η, η Epic Games. Να, το περίμενα που έχει ξαναφτιάξει την διαφήμιση, την ιστορική της Apple ε, με την οποία θεωρητικά ήταν και με την επανέσοδο του Jobs και ήταν σε μεγάλο, ναι, 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 ας, με ναι. πολύ, έτσι ε, επαναστατική ας πούμε, διαφήμιση και την έχουν ξαναφτιάξει mm. με χαρακτήρες της Epic ναι, και ναι, ναι, ναι. το, τον, όχι τον Big Brother, τον, αυτό που είναι και από το 1900. Αυτό μετά. είναι, ο Big Brother είναι. Ναι, του, του βιβλίου, πέσω, μια χρονολογία. 1984. Μπράβο, 1984, που είναι αυτό ένα ένα μήλο. Το βιβλίο είναι. Α, ναι, 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 ναι. τη θυμήθηκα τώρα και οπτικά τη διαφήμιση. Οπότε, ναι. ναι, δηλαδή με βάση αυτό, δείτε μετά και τη διαφήμιση στην αρχική. Μπορεί και το βιβλίο γενικά, ξέρει, έχει ένα, ναι, ναι. ένα σύνολο από πράγματα εκεί πέρα. Τέλεια. Οπότε αυτό. Πολύ ωραία. Season 4, episode 19. 19, 18, δεν θυμάμαι. 18 σίγουρα δεν είμαστε, είμαστε 19 ή 20. 19, Άρα, 19, 19, 19, 19. Άρα, μικρή κουβέντα.fm slash S04 slash E19. Ακριβώς, τέλεια. Φανταστικά. Φανταστικά. Φανταστικά και μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε.